πρώτο ΠΑΛ Σταυρούπολης είναι ένα σχολείο τεχνικών ειδικοτήτων. Συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική κοινότητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έχει βραβευθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, από τον ΕΟΠΕΠ για τις πολυάριθμες δράσεις του στα ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει πάρει και την 5η θέση στην Ολυμπιάδα Ρομποτική. Είμαστε περήφανοι για την ποιοτική υλοποίηση του σχεδίου μας και για την εκπλήρωση όλων των στόχων, όλων των ροών. Ιδιαίτερα περήφανος μας κάνει η ανάπτυξη από το σχολείο μας και χρήση για πρώτη φορά πανελλαδικά και ίσως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της εφαρμογής Erasmus App, που επιτρέπει την online και σε real time παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων μας. Η διάκριση αυτή έρχεται ως μία επιβράβευση όλων των ενεργειών, όλων των προσπαθειών μας, κινούμενοι πάντοτε στο πλαίσιο της καινοτομίας από άποψη περιεχομένου και ιδεών, αλλά και των μέσων και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση των σχεδίων μας. Χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς καμία επιφύλαξη, ελάτε στην οικογένεια του Erasmus. Πραγματικά ανοίγει δρόμους και αλλάζει ζωές. Το σχολείο μας ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή στο σχέδιο Erasmus Plus Dynamic Citizens of Europe, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές ηλικίας από 8 έως 14 ετών σε 4 σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και τη Ρουμανία. Βασικό στόχο είχε να ενισχύσει την έννοια της ενεργού ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς των 4 ευρωπαϊκών σχολείων. Μια σειρά από δραστηριότητες βασισμένες στη διαδραματική προσέγγιση και σε κοινωνικές και συναισθηματικές τακτικές μάθησης σχεδιάστηκαν προσεκτικά για να χαρούν την ενεργό συμμετοχή στην κοινά, να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να προετοιμάσουν τους μαθητές και τις μαθητριές μας ώστε να γίνουν υπεύθυνοι ευρωπαίοι πολίτες. Το στοιχείο που μας έκανε ιδιαίτερα περήφανο κατά την υλοποίηση του σχεδίου ήταν η δημιουργία των Active Citizens Clubs. Δρόμηκαν σε κάθε σχολείο από τους μαθητές και τις μαθητρίες, σχεδίασαν δράσεις που είχαν σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και την ανάδειξη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Δουλέψτε με τους μαθητές και τις μαθητριές σας και το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει. Σε αυτούς, τους αυριανούς ενεργούς ευρωπαίους πολίτες, αφιερώνουμε το βραβείο μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, διότι εκτός των άλλων, το έργο αυτό καλλιέργησε τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας, ενδυνάμωσε τους δεσμούς ανάμεσά μας και μας έκανε όλους να αισθανθούμε σαν οικογένεια. Εμείς επιμορφωθήκαμε στη συμπερίληψη και δουλέψαμε για τη μετατροπή του αφομοιωτικού σχολείου σε συμπεριληπτικό. Συμπερίληψη δεν είναι μέρος διδασκαλίας. Είναι κουλτούρα που διέπει όλη τη λειτουργία του σχολείου και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς εργάζονται για ένα σχολείο για όλους και κατ' επέκταση για μια κοινωνία για όλους. Το βραβείο αυτό δεν αποτελεί απλώς επιβράβευση της σκληρής δουλειάς μας, αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα σχολείο συμπεριληπτικό που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και δεν θα αφήνει κανένα στον δρόμο. Το Erasmus Plus ανοίγει δρόμους, αλλάζει σχολεία και ζωές. Ο φορέας βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του νησιού, ωστόσο ανήκει στα σχολεία με μεγάλο μαθητικό δυναμικό. Το 2018 οι εκπαιδευτικοί, ανιχνεύοντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες της ομάδας, κατέληξαν στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την διαχείριση κρίσεων. Έτσι, αναλαμβάνοντας το συντονισμό, δημιούργησα εκ μέρους της ομάδας το Happy School Through Say, το οποίο εντάχθηκε στα σχέδια κινητικότητας σχολικού προσωπικού του Erasmus Plus. Η διάκρισή μας με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας είναι ιδιαίτερη σημασία για τη σχολική μας κοινότητα, αφού επιβραβεύει το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ δίνει αξία και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία κάθε φορέα. Το βραβείο αυτό δείχνει έμπρακτα την αποτελεσματικότητα όλης της ομάδας για ένα σχολείο που μετατρέπεται σε ένα ασφαλές πλαίσιο ολόπλευρης ορίμανσης όλων των μελών του και άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του. Κλείνοντας,
θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους νηπιαγωγούς να γίνουν και εκείνοι μέλη αυτής της μεγάλης κοινότητας του Εράσμους, καθώς η εμπειρία είναι μοναδική και είναι σημαντικό οι μαθητές να ωφελούνται από τέτοιες δράσεις ξεκινώντας από τη βάση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε πολύ.